Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη. Υποκανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης, θα ήταν εύκολο να συμφωνήσουμε ότι η διαμάχη γύρω από το θέμα της Μακεδονίας ήταν και είναι αχρίαστη και για μας και για αυτούς του δεύτερου μέρους, που λέει και η συμφωνία. Με ελάχιστη ψυχραιμία, αν το σκεφτούμε, θα συμφωνήσουμε εύκολα ότι αν δεν υπήρχε αυτό το θέμα της διαμάχης, η αυτονόητη οδός θα ήταν η πύκνωση των οικονομικών σχέσεων και άρα η επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης ολόκληρης περιοχής σε όφελος και δικό μας και εκείνων του δεύτερου μέρους. Και βέβαια δεν χρειάζεται καν ψυχραιμία για να καταλάβει κανείς ότι αυτή η ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων είναι πιο υποφελής για όλους και για εμάς και για αυτούς του δεύτερου μέρους, εάν συντελείται κατά την ομπρέλα των ευρωπαϊκών θεσμών και της ευρωπαϊκής προοπτικής. Άρα είναι προφανές ότι η εξομάλυνση των σχέσεων φέρνει σημαντικά οικονομικά ωφέλη, πράγματα που δεν χρειάζεται να πάρει κανείς Νόμπελ στα οικονομικά. Οι επιχειρηματίες της Βόρειας Ελλάδας, διαστόματος του Προέδρου του ΣΒΕ, του κ. Σαββάκη, λένε ότι υπάρχει ένας παραλογισμός όταν πας να εξάγεις προϊόντα δίπλα και χρειάζεται να κάνεις ζιγ-ζακ μέσω Βουλγαρίας ή μέσω Αλβανίας για να φτάσεις. Εξοντώνεις και το προϊόν, εξοντώνεις και την ανταγωνιστικότητα. Αυτό που θα έπρεπε να συμφωνούμε όλοι, αλλά δυστυχώς δεν συμφωνούμε όλοι, είναι ότι ακόμα και τα σαφή χειροπιαστά οικονομικά ωφέλη μπορεί να διαλυθούν, να κονιορτοποιηθούν κυριολεκτικά, εάν το θέμα της συμφωνίας γύρω από το όνομα της Μακεδονίας αποκτήσει, λειτουργεί σαν μοχλός εθνικού διχασμού. Όπου εσύ λες ανταγωνιστικότητα και σου λέει ο άλλος είσαι προδότης. Και θέλω να πω ότι εκεί που γίνεται μια στρατηγική εθνικού διχασμού γύρω από ένα τέτοιο θέμα, ουσιαστικά το ανάλογό του είναι η στρατηγική της καμένης γης. Και στα πάντα εξαφανίζει τον αντίπαλο και εισπνέει από καΐδια. Για να το πω πιο τεχνοκρατικά, η ελληνική οικονομία χρειάζεται ανοιχτούς ορίζοντες και μεγάλες αγορές. Αφήνοντας τις δυνάμεις του ανταγωνισμού να λειτουργήσουν ανεμπόδιστα, κάνουμε και το καλό, επωφελούμαστε και εμείς και εκείνοι και οι υπόλοιποι και το κάνουμε από θέση ισχύως. Άλλωστε, η Βόρεια Ελλάδα πάντα ασφικτιούσε από την έλλειψη ενδοχώρας. Και το παράδειγμα της δεκαετίας του 90 που είχε ένα πέταγμα αναπτυξιακό, το ανέφερε η κυρία Κοπά, το ανέφερε και ο κύριος Τσούκαλης, συνέπεσε με την εποχή εντατικών οικονομικών συναλλαγών προς το βόρα. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η οικονομία μας και η κοινωνία μας θα ευνοηθεί και θα πλουτίσει και ταυτοχρόνως θα κάνει και το σωστό και ταυτοχρόνως θα επιταχύνει την ανάπτυξη της περιοχής και θέλει πολύ μεγάλη δόση παράνοιας για να φανταστεί κανείς ότι κινδυνεύουμε ανταγωνιστικά από το δεύτερο μέρος, τη Βόρεια Μακεδονία. Αλλά υπάρχει και η μικρή εικόνα. Η μικρή εικόνα δηλαδή της κινδυνολογίας γύρω από τις ονομασίες προέλευσης. Και εδώ ο μακεδονικός χαλβάς είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό μας. Θέλω όμως να κρατήσουμε τα μάτια στην μπάλα. Ο μακεδονικός χαλβάς είναι καλός επειδή είναι καλός χαλβάς, όχι επειδή είναι μακεδονικός χαλβάς. Και άρα, το έχουμε ξαναζήσει αυτό και με την περίπτωση της φέτας, και άρα το ζητούμενο είναι να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα μας θα περπατάνε, θα τρέχουν και θα πετάνε λόγω ποιότητας. Για να μην σας πω, το σφετερισμός του ονόματος Μακεδονικός Χαλβάς μπορεί να γίνει από ένα εργοστάσιο στο Καστέλι, Κρήτης, που είναι η πατρίδα του Σταύρου και όχι του Μεγαλέξανδρου, και όχι από ένα εργοστάσιο στην Πίτολα, ακριβώς το ίδιο πρόβλημα υπάρχει. Και αυτά τα θέματα λύνονται βασικά με τα θέματα της ποιότητας. Άρα, τα τρία χρόνια που μας δίνει η Συμφωνία των Πρεσπών μας επιτρέπουν να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην ενδυνάμωση τα μεταβατικό χρόνια της ποιότητας των προϊόντων μας. Και εφόσον ένα προϊόν μας
καταξιωθεί στην αγορά λόγω ποιότητας, τότε υπάρχει ο κίνδυνος αθέμητου ανταγωνισμού από κάποιον που λέει ότι είμαστε εμείς, αλλά είναι κάποιος άλλος. Σε αυτή την περίπτωση όμως, οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ευρωπαϊκό πλαίσιο μας δίνει όλα τα εφόδια για να το αντιμετωπίσουμε πολιτισμένα και αποτελεσματικά. Μία τελευταία λέξη μόνο, με την καμένη γη θέλω να γυρίσω. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι συμβούρμπουλο το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα, ανάβει ό,τι καίγεται, παραδίδει ο ένας τον άλλον καμένη γη και μετά φοβούνται να πούνε ότι οι ίδιοι το κάνανε και απορούν πώς βρέθηκε τόση μαυρίλα δεξιά και αριστερά, στην οποία δεν θέλουν να πάνε κόντρα. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα τόλμης, είναι θέμα κοινής λογικής, αλλά και κοινής απλής ευθύνης του πολίτη. Ευχαριστώ πολύ. Thank you.